Γεια χαρά σε ολόκληρη την Αγγέλη. Γεια χαρά σε όλους. Καλησπέρα σε όλα τα σκυλιά. Γεια χαρά μάγκες. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισοδιάκι Φόρμουλα 1. Εδώ με Μουστάφα φυσικά. Εμείς τίποτα. Ε? Ας, τον αγώνα όλος, τον αγώνα. Τον αγώνα. Έχει fan base. Δεν λέω δηλώσεις. Δηλώσεις θα γίνουν στο, βασικά στο τέλος για να μπορούμε να μιλήσουμε κιόλας, γιατί μπορεί να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Να ρασάνετε. Μάγκες, πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο και να αναφέρουμε το δεύτερο κανάλι μας που θα βγει πάνω δεξιά, πηγαίνετε, τσεκάρτε, φτιάξαμε και το πρώτο επεισόδιο εκεί στη Φόρμουλα, οπότε έχουμε γενικά, κάνουμε καινούρια βιντεάκια, πηγαίνετε, τσεκάρτε διαφορετικά παιχνίδια και φυσικά θα βγει και το playlist πάνω δεξιά, να πάτε να το τσεκάρτε, μαζί με όλα τα άλλα πράγματα που έχουμε κάτω στην περιγραφή, όπως social media, ιστορία, τέτοια, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα, website. Όχι, website δεν έχουμε. Πατήστε σε όλα κλικ. Όχι όλα. Ακόμη, Τζε. Κάποια στιγμή ίσως. Κάποια στιγμή ίσως. Τώρα, να πούμε ότι θα παίξουμε Βραζιλία μεριά. Δεύτερος αγώνας πρωταθλήματος στη Φόρμουλα 1. Με τη Red Bull να είναι στο... Να είναι μπροστά. Να είναι μπροστά, μπροστά, ναι. Στην κορυφή. Πες το, μην τρέψε. Έτσι, αυτό στην κορυφή. Δεν προσβάλλονται κάποιοι. Παρακαλώ. Εγώ έχω 12. Στις δηλώσεις. Εγώ έχω 12 και εσείς μαζί έχετε 6. Παρακαλώ πολύ όλα αυτά στις δηλώσεις των παικτών. Εδώ μιλάμε με τα σκυλιά. Νούμερο, κάτσε καλά, εντάξει. Όπα. Ήρεμα, ήρεμα. Σε ποιο μιλάς έτσι. Ήρεμα, μάγκες. Δεν σένα, στο Μουστάφα. Στο Μουστάφα, ναι. Σε σένα. Τζον, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι από την άλλη πλευρά. Τζέσι, νομίζω και τα έχει σωστά. Συνεχίζουμε. Έχει μάθει, Μουστάφα. Θα παίξουμε Βραζιλία, δεύτερος αγώνας. Πιστεύω τα σκυλιά να είναι έτοιμα. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση που δώσατε στο πρώτο βιντεάκι εδώ στο Game World. Πολλά comment. Πολλοί υποστηριχτές του Αζίμ, να φανταστώ. Εντάξει. Περισσότεροι ήταν το Αζίμ, η αλήθεια Αζίμ είναι. Αζίμ και δεύτερος ήταν ο Βόλκοβ, φιλέ. Γιατί είναι εξάδελφο του Τάμιρ, μην ξεχνάμε. Δεν ξέρω, το Βόλκοβ το φοβηθήκαν. Του άρεσε, δεν κατάλαβα. Μάλλον αυτό γιατί αποδέχεσαι ή δεν. Ναι, αλλά εντάξει. Υπάρχει μια μικρή υποστήριξη στα σκυλιά πάντα. Σε αυτόν που βγαίνει πιο κάτω από όλους. Για να ανέβει λίγο το ηθικό, ε. Ναι, να ανέβει λίγο το ηθικό. Όπως και από εμάς. Όχι, να πούμε ότι έδειξε. Χαρακτήρα. Χαρακτήρα, έτσι. Δηλαδή, ο Βόλκοβ είναι ολοκληρωμένος. Έτσι. Είναι ολοκληρωμένος. Γελάει. Ναι, ναι σε όλα. Αυτά από εμάς, μάγκες. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουν να πούν οι πιλότοι στη συνέντευξη τύπου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι IATG Live. Είμαι ο Αντρέα Παλαμαρίν και βρίσκομαι στην αίθουσα συνεντεύξεων. Πάμε για τις δηλώσεις των πιλότων της Red Bull. Κύριε Ομπράιεν, πιστεύετε ότι είστε αλκοολικός, σας έδωσε ένα έξτρα κίνητρο για να νικήσετε και να πάρετε τη σαμπάνια στο τέλος του αγώνα? Βεβαίως. Ξέρεις ότι εμείς οι Ιρλανδοί φημιζόμαστε γι' αυτό. Το έχουμε δει άλλωστε πολλά καλοκαίρια εμείς εδώ στο νησί. Κύριε Μουσταφαζίμ, πιστεύετε ότι επειδή οι εφημερίδες σας χαρακτήρισαν την ντροπή της Red Bull στην προηγούμενη συνέντευξη, σας βοήθησε να πάρετε τα τρία, συγγνώμη, την τρίτη θέση εννοώ? Κοίταξε να δεις. Όπως εξήγησα και στην προηγούμενη συνέντευξη, ήμουν η ντροπή για ένα και μόνο λόγο. Για να πάρω μεταγραφή. Αλλά αφού δεν έγινε αυτό, έδειξα πραγματικά τι αξίζει ο Μουστάφα. Βέβαια, θέλω να μιλήσω λίγο για κάτι που με πείραξε στο τέλος της συνεντεύξης που κάναμε. Και αυτό είναι ο Ιαπωνέζος, ο Γιαετόνα. Είπε ότι ήμουν από πίσω του, λέει. Ενώ έχω εξηγήσει, μπορεί να μην είδε όταν έκανα την πρώτη μεταγραφή, για ποιο λόγο κάθομαι από πίσω. Έχω πει. Μπροστά δεν είναι καλή εμπειρία. Παρ' όλα αυτά η Red Bull, μετά το τρομερό αγώνα που έκανα ο Μουσταφαζίν, μου είπε ότι θα μου διπλασιάσει το μισθό εάν πάρω ξανά βάθρο. Αυτό ήταν γιατί έπινες Red Bull. Monster, sorry. Ήταν και το Monster, αλλά θα προσπαθήσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα της Red Bull. Πάμε τώρα στον δημοσιογράφο Σωτήρη Χριστακόπουλο και την ομάδα της Ferrari. Ευχαριστώ πολύ, Άντρεα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από εμένα. Πάμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι οδηγοί της Ferrari. Κύριε Γιαετόνα, πώς αισθάνεστε που βγήκατε δεύτερος και καταϊδρωμένος στον πρώτο σας αγώνα?
Δεν αισθάνομαι κάτι. Είχα πει στην προηγούμενη δήλωση, στην πρώτη δήλωση που είχα κάνει σαν οδηγός της Ferrari, ότι πρώτος οδηγός θα είμαι στη Ferrari, τελευταίος ίσως στο πρωτάθλημα. Οπότε δεν μου φαίνεται περίεργο το ότι δεν βγήκα πρώτος. Μάλιστα. Κύριε Βόλκο, έχω δύο ερωτήσεις για εσάς. Θέλω να είστε έτοιμος και να το πάρετε λίγο χαλαρά. Παιδιά δεν έχω, απλά το αναφέρω έτσι. Μη φοβάσαι. Κύριε Βόλκοφ, ξεκινήσατε απελπιστικά τη νέα σεζόν στη Φόρμουλα 1 ως προς τη σωματική ακεραιότητα των αντιπάλων οδηγών. Και πολλοί σας χαρακτηρίζουν σαν τον Jason Statham στο Death Race. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος. Εγώ δεν πειράξα κανέναν. Αυτό είχα να πω μόνο. Άλλα είδαμε στον αγώνα. Οι απειλές δεν μετράνε για σωματική βλάβη. Και τα Φέρω. Όπλα που ανέφερες και οι αγκώνες που βγαίνανε από το μονοθέσιο. Δεν είδε κανείς τίποτα, οι κάμερες δεν υπάρχουν πια. Θα να κάνω ερώτηση για σωματική κεραιότητα. Δεν κάμισα. Κύριε Βόλκοβ, όπως είπα, δεν έχω παιδιά, δεν έχω τίποτα, μόνος μη με, σας παρακαλώ. Πάμε και στη δεύτερη ερώτηση. Πιστεύετε ότι χαντακώσατε την ομάδα σας και ιδιαίτερα τον κύριο Γιαετώνα με την άθλια εμφάνισή σας στον προηγούμενο αγώνα? Φιλικά πάντα. Τόσο σες. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ πήρα 12. Ο Γιαετώνα πήρε 2. Νομίζω ότι 12 είναι πιο καλά από 2. Αλλά πέρα από αυτό, συγγνώμη μισό λεπτό. Γιατί φορά τη μάσκα, κύριε Βόλκοβ? Θα καταλάβεις σε λίγο. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι εγώ πήρα 12 και ο Ιαπωνέζος πήρε... Έγινε. Πού πάτε όλοι? Γιατί φεύγετε? Δεν είναι τόσο άσχημα. Πού πάτε? Γιούρι! Γιούρι! Οχ. Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα της Ferrari για τις δηλώσεις της πίσω σε σένα, Αντρέα. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι δηλώσεις των πιλότων. Πάμε λοιπόν στον επόμενο αγώνα, ο οποίος θα λάβει μέρος στη μαγευτική Βραζιλία. Όπα, εδώ είμαστε! Wow! Oh. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω σε κάποια σκυλιά που μας βοήθησαν παιχτούρες. Μας είπαν ότι όποιος κάνει καλύτερο χρόνο παίρνει έστω ένα πόντο. Είναι κανόνας του 19 από ό,τι διάβασα. Και δεν βάζουμε καύσιμα Βόλκοβ στο όχημα. Ναι, εσείς. Από το 9 και μετά το απαγόρευσαν. Ό,τι βάλεις είναι τώρα. Πριν τον αγώνα, όχι τώρα. Τώρα έχουμε πρακτική. Φούλα, ρε. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα εδώ μου γρυφέρει και πιστολάκι με αέρα. Εμένα και εμένα και εμένα εδώ. Έλα, για έχει βγείτε στην πίστα. Μάλλον στη Βραζιλία. Γιούρι, τώρα δεν έχουμε. Τα. Τα. Τα σε κάνω, τα. Όπα, ποιος βγήκε, ποιος πέρασε από μπροστά μου! Τι, η Ferrari προηγείται! Είμαι πρώτος! Είμαι πρώτος! Μάγκες, πρακτική κάνουμε. Ναι, ναι, να δούμε λίγο το map. Μια πίστα που τη θεωρεί, νομίζω, easy το game. Το game, ναι, εμείς. Εντάξει, το game είπα. Γι' αυτό το είπα, εντάξει. Όπα, πώς μπαίνει Μουστάφα, έτσι. Μουστάφα! Εδώ στενεύουν τα πράγματα, προσέξτε! Πού πήγε ρε Μουστάφα! Άμε Βόλκοβ, είμαι από πίσω σου! Φίλε, αυτό το map είναι λίγο πιο μυστήριο από το άλλο, ε. Ναι, ισχύει. Είναι λίγο πιο μυστήριο, αλλά ναι. Δεν πασάμε. Έχασα τον έλεγχο. Είδα κάτι τέρα να φεύγουνε. Ποιον έλεγχο. Όλα τα μάξαμα έχασες. Ρε! Όχι! Δεν θα τρέξεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Ρε, time from Jesus. Πέθανε ο Ιαπωνέζος. Έφαγα και πέναλτι 5 δεύτερα νομίζω. Ρε φίλε, με τελείωσε. Ήτανε fatality αυτό. Τι μου έκανε ρε. Κάνε ο retire φίλε. Μουστάφα! Ποιος είναι αυτό ο Κιμπέρ? Ταμίρ! Ποιος Ταμίρ! Ποιος είναι Ταμίρ! Ρε βλέπω μπροστά σου ρε! Όχι! Πόπα με ξενιάλησε, είδα κάτι με μωράκα εκεί στον Ταμίρ. Let's go.
Πάμε για το position. Η πίστα είναι δύσκολη, μάγκες. Είναι περίεργη για Μουστάφα. Δεν έχει συνηθίσει έτσι. Μόνο χωματόδρομο. Είναι, εγώ είναι πάνω στη Ρωσία, μόνο χωματόδρομο παίζω. Βλέπουμε εδώ μια μαξάρα θετικά. Μάγκες, δεν με αφήνει να παίξω εγώ να κάνω γύρω χρόνου. Γιατί ρε παιχτούρα. Δεν ξέρω. Επειδή στο έκανα τον Τζον πριν. Άρα μπορείτες και γυρνάω τελευταίος. Άμα δεν κάνω γύρω. Θα σου πω κόλπα άμα θες. Εντάξει, πάμε, πάμε. Να μου, Μουστάφα τι κάνει. Ωραία στροφή, μπράβο παιχτούρα. Πάμε λίγο. Μουστάφα ζήμ. Πρέπει να ξεκινήσει μπροστά, Τζέ, εφόσον θα ξεκινήσω εγώ τελευταίο. Ναι, πρέπει να πάρει το βαντάζ για την ομάδα σου. Ναι, γιατί. Μουστάφα. Πολύ στενά εδώ πέρα. 1-15 ο Μπότας. Και η Mercedes περνάει πρώτη. Μουστάφα ζήμ. Πάμε, είναι και ο Ταμίρ στην κερκίδα. Πάμε, παιχτούρα μου. Έλα, Μουστάφα. Αυτό φωνάζει μόνο. Έλα, τρία, Μουστάφα. Πρώτο. Ναι, ρε, παιχτούρα. Έψαχνα κάπου στη μέση. Ναι, είναι 13 ο τρελό. Και παίρνει pole position, άλλο ένα γύρο έχεις. Δύο γύρους έχουμε πει, ε. Δεν έκανες καλύτερο χρόνο. Πόσο έχεις κάνει, Τζε. Πόσο έκανα. Ένα δευτερόλεπτο πάνω. Πόσους ωραία, γύρους, κάνω πόσους retire. Γύρους. Ναι, κάνω retire. Είσαι πρώτος, καλό αυτό. Τουλάχιστον η Red Bull θα πάρει Μουστάβα, την προωθιά στο pole position. Ο Vladimir Volkov πέμπτος. Και πέρασε πέμπτος ο τρελός. Ο Ρώσος! Παιχτούρες, πρώτος ο Αζίμ, πέμπτος ο Βόλκοβ. Αυτό πώς το έκανες, δεν τρελέ. Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει, ε. Δεν πήρα ούτε μία στροφή πάνω στον δρόμο. Και βγήκε έκτος ο Γιαετώνα. Εγώ είμαι τελευταίος γιατί δεν έτρεξα. Μάλλον επειδή χτύπησα το... Κάτσε να δω εδώ, μου λέει τίποτα. Εντάξει, τώρα δεν ξέραμε στην ουσία ότι στο practice παίρνεις ποινή. Εμένα εδώ, ας πούμε, δεν μου λέει καν. Μου λέει finish. Δεν έτρεξε, δεν μ' άφησε να βγω έξω. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε και βλέπουμε, anyway, Μουστάφα. Η πίστα σκυλιά είναι πολύ πιο περίεργη και περίπλοκη από της Αυστρίας. Σίγουρα θα χρειαστεί αρκετούς γύρους για να συνηθίσουμε το πώς πρέπει να μπούμε στην κάθε στροφή και όλα αυτά. Μαγκές, να σας πω κάτι κακό. Για πες. Σε έβγαλε εκτός τελείως. Όχι, σου δώσε πέναλτι και σε ξεκινάει 9 θέσεις παρακάτω. Εμένα. Από, ναι, 15ος και το Volkov τον ξεκινάει 19ο. Γιατί? Πρέπει να είναι για το πέναλτι πριν. Εγώ τελευταίος εγώ. Κάτσε, περίμενε. Εγώ εκεί που πήγαινα, δηλαδή ήρθες με στούκαρες εσύ και πήρα πέναλτι εγώ. Δεν ξέρω πώς το θεωρεί, ειλικρινά. Εντάξει, δεν πειράζει. Πήραμε κόκκινη κάρτα, δεν μασάμε όμως. Κάτσε, πριν σε σένα, Τζον, ναι, δεν έλεγε κάτι για πέναλτι. Όχι, τίποτα. Και τώρα δεν έκανα και τίποτα μέσα στο πόλεμο. Μήπως είχες τίποτα από τον προηγούμενο αγώνα. Παίζουν και αυτά. Ήσουν προκλητικός. Μπορεί να. Ναι, όταν τρως πολλά warning, όταν κόβεις δρόμο. Τι warning έφαγα. Ναι, άμα δεν ξέρω πώς θα κάνουν. Ειλικρινά, άμα ξέρει κάποιος. Άμα ξέρει κάποιος να μας πει στα comment. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Μας βάζει δυσκολία στο παιχνίδι και μου αρέσει εμένα αυτό. Το μόνο ο Μουστάφα Ζήμ είναι πρώτος. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το καλό. Ηρεμία, ο αγώνας ξεκινάει. Έγινε. Πάμε. Κάθε εμπόδιο για να γινόμαστε καλύτεροι, σωστά. Εννοείται. Για πάμε, ρε παιχτούρες. Πάμε! Καθόλου καλή κίνηση από τον Γιάννη. Πω. Πω. Δώσε πόνο σου, λέω. Μουστάφα Ζήμ, πρώτη θέση. Είναι ο Ταμίρ εδώ, μου δίνει boost. Τον είδα, βασικά τον άκουσα. Ο Ταμίρ μου δίνει boost, θα μου δώσει και 10 η ώρα το βράδυ άλλο boost μετά. Έχουνε γίνει ένα τα αυτοκίνητα μπροστά. Έλα μωρέ. Τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι, όλοι με τρακάρουνε. Έριξα στούκα. Εγώ έχω φάει δύο warning. Έφαγα ένα warning και εγώ τώρα, μόλις τώρα. Όπαρε! Βόλκο! Όχι! Πώς φερνάρεις έτσι, ρε Πέρες! Μάγκες, δύσκολα τα πράγματα. We can't sustain this level of damage. Το έχω διαλύσει το αμαξάκι. Θα φύγετε στο τέλος, προσέξτε! Ναι, είναι πολύ μυστήρια στροφή εκεί πέρα. Μουστάφα, σε τέτοια περίπτωση στον προηγούμενο αγώνα ήταν pit. Μένω πιτ και εγώ τώρα, φιλέ. Εγώ έχω πρωτοκαλί φτερό, Τζέ, δύσκολο. Ιαπωνέζε, πάμε, πιτ, ρε. Πιτ από τώρα.
Μπήκα, πείτε εγώ, μπήκα. Μπράβο! Να το ρισκάρω, φίλε. Καλύτερα έτσι για να σηκωθούν να φύγουν κιόλας, να ρεώσουν να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Μουστάφα. Μουστάφα έχει κάνει τον καλύτερο γύρο, Μουστάφα. Χάλια η κίνηση, χάλια ήταν αυτή. Τον καλύτερο γύρο στην πίστα είναι πρώτος. Πολύ δύσκολα σε αυτό το map να τους περάσεις. Ισχύει, είναι, ναι, πολύ στενά. Ναι, είναι πολύ στενά, πολύ στενά. Ω, περνάω δύο άτομα έτσι. Και πάμε δέκατος. Το δέκατος, sorry. Τη θέση του Ζωχανέιρο. Έχουμε και ένα πρώτο να παρακήσουμε. Τι είπες άλλον έναν. Τι πες στους συγκρουόμενα. Ζωχαν, σου έχω πάρει τη δουλειά. Φίλε, έχω ρίξει κάτι στούκες, να ξέρεις. Και μια τα ίδια. Δεν στρίβει το γαλλιό. Από αναγκαστικά πείτε γίνεται αλλιώς. Εγώ πήγα για να τελειώνω γιατί δεν θα την έβγαζα. Αναγκαστικά παικτούρες, το έχω διαλύσει. Πρέπει να μπω μέσα να αλλάξω ολαστικά και μάσκα. Δεν πειράζει, έχουμε καλούς μηχανικούς, θα τις φτιάξουν. Κακή εκκίνηση, κακή. Ισχύει. Διατηρώ πρώτη θέση με 4 δευτερόλεπτα. Μπράβο, μπράβο. Το καλό, καλό. Το κακό είναι ότι έχουμε δύο Mercedes πίσω, ε. Κακό, κακό. Έλα, έλα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αν και αντίπαλος Μουστάφα, αξίζει την νίκη. Γιατί έχει ακούσει πολύ σαβούρα τελευταία. Πάμε λίγο συγκέντρωση, Μουστάφα. Βασικά από μένα λίγο συγκέντρωση. Ο λαός πρέπει να δει τον Ιρλανδό αρκετά μπροστά. Ο Μουστάφα πάει τον ένα καλύτερο χρόνο μετά τον άλλον, ο τρελός. Μπράβο, ρε παιχτούρα. Είναι Ταμίρ εδώ πέρα. Η Ταμίρ του έχει δώσει τρομερό boost. Ο Βόλκοφ πού είναι? Δεν έχω ιδέα. Τα μάτια είναι μόνο μπροστά. Μην ρίξεις καμιά στούκα πάλι. Μια από τα ίδια ήμασταν και εμείς πριν, φίλε. Ναι ρε φίλε. 9 δεύτερα πίσω μπροστά από τον Μπότας. Είμαι 16ος, θα πάω πάρα πολύ καλά. Καλύτερα την προηγούμενη φορά. Πάμε μωρή παιχτούρα. Πάμε ρε παιχτούρα, ρώσε. Είσαι το φαβορί. Προς αποχώρηση. Όχι το φαβορί, το... Καλύτερο χρόνο, πρόεδρο! Ωραίος Ιρλανδός! Ο Ιρλανδός μπορεί να πάρει ένα πόντο. Έχει κομπήσει τους δισκάρες, ε. Πάμε, Red Bull! Έτσι μας είμαστε τα σκυλιά, με τον καινούριο κανόνα. Μπράβο, ρε μάγκες. Ωραίοι. Το σημερινό αγώνα βασιζόμαστε στο Βόλκοβ. Γιατί όλη πίεση πάνω μου. Γιατί ρε φίλε εδώ δεν ξέρω, έκανα χάλια κίνηση. Μα δεν ξεκινήσαμε, μπροστά σου ήμουνα. Με τράχανες και με έστειλες. Πώς την εκκίνησε. Την εκκίνησε. Όχι, μετά στο τέτοιο τράκαρα εγώ ρε, στην πρώτη στροφή. Τη γυρίσανε. Κάνε στην άκρη. Λάστιχα, λάστιχα 22% στον έκτο γύρο, α. Γεια σου Πολωνέ. Γεια σου Πολωνέ. Καλύτερο χρόνο Αζίμ. Καλύτερο χρόνο Αζίμ. Ναι. Έλα, Μουστάφα. Βγήκα λίγο έξω. Ένα φτερό βλέπω εδώ, μπορεί να είναι του Ζόχαν. Το είδα κάτι στα εδαφώς, το πάτησα. Το κοινό. Όχι, ήταν σκούρο. Έχουν κάτι μαύρα μπροστά αυτοί. Κάτι έχω πατήσει και δεν ξέρω τι είναι. Θα πάω πίτ, εντάξει. Έλα. Πάμε πίτ. Με κάνει 6 γύρους, 7 τώρα. Έχουμε ακόμα πολλούς. Γύρι γρήγορα. Άλεξ Ελάφτη θα βάλει βενζίνα την καλή. Πάμε. Έλα τελείωνε. Κάνε την άκρη. Δεν τους μιλάς όμορφα. Δεν τους μιλάς ωραία. Δεν με βοηθάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς τη γλώσσα μου. Ο Κόνο. Έλα φίλε μου. Πώς πάει. Εγκεντρώνομαι ένα ο Ράσελ μπροστά. Η άλλη Williams. Τι θέση είσαι, θέλω να... 17ος. 17ος. Ναι, αλλά τώρα τους έχω φτάσει όλους. 18ος ποιος είναι, είσαι σου. 18ος είναι ο... Ο άλλος της Williams. Η Ferrari τι κάνει η Ferrari. Η Ferrari κρατάει τις δύο πίσω θέσεις, καλά. Τίποτα, φίλε. 19 και 20. Ναι, αλλά βλέπω τον Κούμπικα μπροστά μου. Έχω πάρει και κάτι, έχω οργώσει εδώ. Με πέρασε ο Ράσελ. Εσωτερική όμως. Ω, φρένα. Ωραία. Είναι ο Τσίσμπεργκερ μπροστά μου, Τζέ. Τσίσμπεργκερ. 20. Κουμπικά, σου έρχομαι. Άντε, για λαμόγιο κι εσύ. Είμαστε 14η. Πάμε, ρε Ιρλανδοί παικτούρες. Red Bull.
Ο Ταμίρ πού είναι? Ω, έχει βάλει ήλιο και δεν βλέπει! Ο Ταμίρ είναι κερκίδα. Είναι στη μέση με κάτι μωράκα. Εξωτερική περνάω τον Μπέρες! Να μωρέ παικτούρα! Ανοίξουμε τη RS τώρα. Ωραίος. Πώς θα πάμε, Μάγκες, πώς θα πάμε! Έχω πάει τόσο μπροστά, δεν βλέπω κανέναν. Όλα good, όλα good. Ο Κινέζος τι κάνει, δεν είναι ήσυχο σήμερα, δεν μιλάει καθόλου. Ο Κινέζος προσπαθεί να περάσει τα κουμπίκα. Όχι, όχι τώρα, όχι τώρα. Είναι ο Πιτ, Μουστάφα είναι Πιτ. Θέλω να κάνεις καλό χρόνο σαν ο Κόνορ. Δεν θέλω τώρα, είμαι πρώτος σε αυτό το μάτς. Μη μου χαλάσεις, αμέ. 2,4. 2,4. Σαν του ο Κόνορ έκανες. Όχι, ο Κόνορ έκανε 2,2. Τα φιπλάω αυτά εγώ για τη συνέντευξη. Θα δεις. Όχι! Α, μάντι του έφτιαξα. Σε πέρασα. Ο Μπρεν παλεύει, φίλε. Δέκατος. Ωραίος, ανεβαίνει. Και τώρα είναι κάποιοι που μπαίνουν πιτ. Ναι, μπαίνουν δύο άτομα πιτ μπροστά μου. Πόσες θέσεις, πέντε βλέπω μπροστά μου. Περνάει ο Μπράιαν Στιν. Πέμπτη θέση. Ναι. Τέταρτη. Ναι. Πούμε μόνο παιχτούρα. Ήταν τρελός, ρε. Για τον πώς πας. Για δέκατος τέταρτος. Μπράβο, ρε παιχτούρα. Ωραίος. Ναι, μπαίνει πίτζε. Μπήκε ο Χάμιλτον. Όχι, ο Νόρις. Ναι, και ο Χάμιλτον. Ναι. Και ο Μπράιν τον καλύτερο χρόνο να 14. Έλα μου, ρε Βικτούρο. Πού είναι ο Παλαμάριν να τα πει αυτά και δεύτερος. Δέκατος τρίτος, ανεβαίνει, μόλκο μου. Ποιος ανεβαίνει με δεύτερος, σου λέω. Κατάκιο. Θα περάσει και τον Αζίμ τώρα. Πού είσαι, μωρή κύριο. Θα σε αγχώσω τώρα. Θέλω να πατάς καλά. Άμα δεν πατάς καλά, θα σε πιάσω. Με γλιστράνε λάστιχα τώρα γιατί δεν είναι... Άσε τις δικαιολογίες τώρα αυτά, δεν σε μένα. Έχω εντολές να αφήσω πρώτο οδηγό να περάσει. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες εντολές. Όχι, θέση! Ανεβαίνει γρήγορο ο Κινέζος, ανεβαίνει γρήγορο ο Κινέζος. Ιάπωνέζος, ρε, Ιάπωνέζος. Εντάξει, τα μπερδεύω εγώ αυτά, δεν ξέρω. Μέχρι μεταναστεύσει αυτός. Τα ίδια σκατά είστε όλοι, ε. Σου είχα αλλάξει το διαβατήριο 10 φορές. Έλα μωρέ. Άντε. Ωραίοι παιχτούρες. Ο Βόλκοφ πού είναι? Ο Βόλκοφ κούτσου κάτι περνάει. Πάμε μωρή παιχτούρα, σου λέω. Είναι πολύ άργοι μπροστά μου όμως και με μπλοκάρουνε. Καρφιά. Έτοιμα τα έχω να ξέρεις. Δεν βλέπουμε ήλιο εδώ πέρα ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα, κλείστε τον. Βραζιλία σε φίλε, λογικό να έχει ήλιο, ε. Ναι, εγώ τις γκόμενες περιμένω. Μετά, τις έχουμε δει. Είναι εκεί με τον Ταμίρ, ε. Ναι. Όποτε γίνεται πίσω, όλοι μπουλούκι είναι εκεί. Ναι, ρε. Έχω φάει λίγο ξύλο, ρε, στο left wing. Μην αγχώνεσαι, θα το σπάσω που να είναι. Λιγότερο βάρος. Έχω πάει πέμπτη θέση. Έλα, μωρέ. Μιλάνε το ραντάρ. Του λένε πόσο καλός είσαι. Μου λένε ότι είσαι από πίσω μου. Είναι καλό αυτό ή κακό? Εσύ έχεις πει ότι εσύ καλύτερα να είσαι από πίσω, έτσι δεν έχεις πει. Καλύτερη εμπειρία λέει είναι από πίσω, έτσι δεν είπες. Έτσι είχα πει, αλλά έχω τώρα κανονίσει. Για αύξηση μισθού. Θα μου πάρεις το μισθό, θα μου πάρεις το φαΐ. Το γρηγορότερο γύρο έκανε τώρα ο Μπράιν. Μπράβο ρε ο Μπράιν παιχτούρα. Χάκερ, χάκερ είσαι. Το χειρότερο γύρο έκανε ο Μουστάφας Δίν. Έχει αγωθεί τώρα. Γιατί? Ακούς τον Κόνορ από πίσω σου και τρελαίνεσαι. Όχι, όχι, απέχω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Έχουμε ζεστά την πίστα, δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαστε Βραζιλία, είναι ζεστή έτσι κι αλλιώς. Ναι, ρε, ζεματάει ο τόπος. Μήπως είναι στον Ταμίρ και αγχώθηκε. Μήπως ανέβηκε Ταμίρ στην πίστα και ζεστάθηκε κι άλλο, δεν ξέρω. Δεν βρίσκω τι άλλη, ρε. Έχουμε πάει για καφέ, Τζόνο, εδώ πιο κάτω. Τους ψάχνω να περάσω στην τέταρτη θέση και τρίτη τουλάχιστον. Ανέβω βάθρο, αλλά. Μουστάφα, ακούει!
Δεν ακούει. Ο Μουστάβα, δεν Μουστάβα, ακούει. Εδώ, έκανε προσπέραση. Beat XB. Ναι, ναι, έχω μπει beat. Αλλά έτσι όπως πάω, πάω πολύ χάλια ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έτσι να μπεις, ε. Μου βάλανε λάστιχα περίεργα. Τα δικά μου, τα παλιά σου βάλανε. Κάμω το. Δεν έπρεπε να μπω πει, τι ξέρω, θα με σαμποτάρουν. Θα με σαμποτάρουν. Γιατί ρε εσύ να σε σαμποτάρουν, ε. Γιατί θέλουνε πρώτο οδηγό Red Bull Οκόνο. Θέλουνε Ιρλανδό πρώτο οδηγό. Ο Ιρλανδός σου λέγεται δεν έχει πει τίποτα, ε, αλήθεια λέω. Καλύτερο χρόνο και ξανά ο Ιρλανδός. Ωραίο Ιρλανδός. Ο Ιρλανδός πάει τον ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Δύο γύρι ακόμα. Μετά πάμε στο πανηγύρι, ε. Ναι. Μετά πάμε πανηγύρι, μετά από το γύρι. Ω, το βγήκαμε έξω λίγο. Εντάξει, καλύτερα να μπορούμε ανοιχτά τη στροφή. Παμπολέρο! Παμπολέρο! Ζωχανέρο! Ζωχανέρο! Λιστράντα λάστιχα, τζε. Έχω, τα έχω φάει 36% τώρα. Και εγώ τόσο 39-40. Θέλει προσοχή, παιχτούρες. Έχω ρίξει κάτι λάντια στις μεγάλες τρόπες, προσέξτε. Όχι. Θα το λέω σε εσάς, τουλάχιστον να νικήσουμε εμείς. Ο Τζέμ βγήκε εκτός. Πάμε, τελευταίος γύρος, μάκες, τελευταίος γύρος. Και είμαι πίσω του. Ου, Μουστάβα. Άχι, με έχεις. Μία στροφή, παρά λίγο να του πάρω την νίκη από αυτό το μοιραίο λάθος. Αλλά ο Μουστάβα ζει, παίρνει την καλό σημαία. Και ναι, η Red Bull είναι εδώ ξανά. Πρώτη. Το Πάτρο. Τι ακούγαμε, τι βλέπαμε στα comments, ε. Δεν ξέρω. Τι λέγανε στις συνεντεύξεις. Κάτι για Ferrari, Ferrari. Ο Μάχη Ferrari, πέμπτος και έκτος. Μπράβο, παιχτούρες. Κοίτα τι έχει γίνει, 2 Red Bull, 2 Mercedes και 2 Ferrari. Αυτό γίνεται και στην πραγματικότητα. Στην ουσία αυτές οι τρεις ομάδες παίζουν ξύλο, δεν είναι κάτι άλλο με τις άλλες ομάδες. Δεν τα κατάφερα. Ποιος βγήκε τώρα, ήταν ο Τζον. Μάγκες, κοντεύω στον τερματισμό. Και τώρα είναι ο τρελός ο Ρώσος. Κοντεύω στον τερματισμό. Ο Ρώσος που αγαπάμε όλοι. Πάμε, 13ος τουλάχιστον. Έκτος είσαι ρε φίλε. Όχι ρε, πούστη! Τι έπαθες ρε. 6 λέει. Ναι. 6. Οπα, είναι η στιγμή του Μουστάβα Ζιμ τώρα. Λίγο ησυχία. Και φέρτε τη σαμπάνια να πιω, ε. Θα μου δώσεις εμένα. Πού είναι. Κοίτα μας είναι. Ναι. Σηκώνουμε. Πού είναι ο οδηγός. Ο Ταμίρ που είναι, ο! Στο Ταμίρ ρίχνε τώρα, ο Ταμίρ! Μη μου ρίχνεις! Γιατί τι ρίχνω πάνω σου, μη μου ρίχνεις! Έχω κάνει μπάνιο. Εντάξει, να πούμε συγχαρητήρια. Κάνω μια φορά το μήνα μπάνιο, εντάξει. Θα πω συγχαρητήρια, αλλά θα πω και κάτι άλλο. Τις δηλώσεις. Τις δηλώσεις. Όλα στην ώρα τους. Γιορτάζουμε. Όλα στην ώρα τους. Βγάζουμε όπλα και γιορτάζουμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των πιλότων μετά τον αγώνα. Κύριε Βόλκοφ, ας ξεκινήσουμε με εσάς. Πείτε μας, τι έγινε και πήγατε από τη 12η θέση στην 6η. Ήταν να δεις, εγώ έχασα συγκέντρωση μέσα στον αγώνα και δυστυχώς από 12 πήγα 6. Έχασα τα μισά. Ελπίζω στο επόμενο να κερδίσω πίσω και να πάω 20 τουλάχιστον για να ρεφάρω. Ευχαριστώ. Κύριε Γιαετώνα, πείτε μας, πώς νιώθετε που πέσατε από τη 2η θέση του προηγούμενου αγώνα στην 5η. Έλα, μίλα τώρα, κυρία, μίλα. Για πες να ακούσουμε, γιατί ακούγαμε κάτι για πρώτες θέσεις και τέτοια. Έτσι. Δεν ξέρω τι έγινε. Έκανα ένα λάθος στην εκκίνηση. Έκανα χάλια εκκίνηση, μπορώ να πω. Η πρώτη στροφή με κατέστρεψε, αλλά ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται το practice να με κάνει, να με σπάει τελείως ο Κόνορ και να παίρνω ποινή εγώ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω. Μάλλον είναι λαδωμένο το πρωτάθλημα. Γιούγκι. Ηρέμησε. Μάλλον οι Ιρλανδοί έχουν δώσει λεφτά. Γιούγκι, ηρέμησε. Να σε πω λίγο. Εγώ βγήκα πρώτος. Πακιστάν. Εντάξει. Δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν είναι λαδωμένο το πρωτάθλημα. Λαδωμένο ήταν αυτό που ήθελε να κάνει η Ferrari. Να πάρει εδώ τον καλύτερο παίκτη της Red Bull. Να τον πάρει, καταλαβες. Δεν σε πήρε όμως. Δεν με πήρε. Ενώ ήθελες. Δεν με πήρε. Για ποιο λόγο. Γιατί. Ναι. Δεν με πήρε γιατί ήθελε. Ναι. Ήθελε να,
να μην φανεί, κατάλαβες. Να μην φανεί. Η Ferrari για τη Red Bull, να μην φανεί. Να μην φανεί ότι είναι λαδωμένο το πρωτάθλημα, γιατί θα έμπαινα μέσα στο Ferrari και θα πήγαινα κομμάτια. Θα σου πω εγώ γιατί δεν σε πήρε. Για πες. Γιατί δεν υπάρχεις πουθενά. Δεν υπάρχω εγώ, αλλά βλέπω εδώ πέρα. Όχι, εκτός δεν αν βλέπουμε ξανά. Άλλα, εκτός αν παίζουμε άλλα. Έγινε κάτι στραβά, δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να, δεν μπορώ να ρίξω κατηγορίες direct. Θα πω μόνο ότι έφαγα μία ποινή και από την 7η θέση, νομίζω, πέμπτος τελείωσα στο pole position, βρέθηκα στη 19η. Και, να σου πω και κάτι, και ο Μουσταπαζίμ. 15η ήσουν, φίλε. 15η. Άλλο 19. Το ίδιο είναι. Ήταν ο Βόλκοβ. 10 θέσεις πίσω. Μουσταπαζίμ ξεκίνησε με λάθος του Βόλκοβ, το προηγούμενο αγώνα. Ξεκίνησε το 10ος. Ναι. Και πει βγήκε 3ος, βγήκε βάθρο. Ναι, και εγώ ξεκίνησα εκεί, μπήκα 20ος. Και μετά βρέθηκα στην 5η θέση. Να παρακαλέσω το κανάλι να βάλει υπότιτλους για τον Νταμίρ, για τον Ναζίμ, sorry. Γιατί? Υπότιτλους για να καταλαβαίνουν και ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή, δεν είναι καλά τα αγγλικά μου. Ποια? Ορίστε, ούτε οι δύο οδηγοί της Red Bull δεν μπορούν να τα βρουν. Όχι, μια χαρά είμαστε. Δεν είστε μια χαρά, μα είστε μια χαρά. Πάμε να παίξουμε όπως είμαι εγώ με τον Βούλκοβ. Έλα λίγο. Χρωθιά, γιατί είναι και ο ιός. Ποιο? Ναι, εκεί καλά είμαστε. Μπράβο, πρώτη παιχτούρα. Αλλά αυτά από μένα. Αυτά από μένα. Θα συνεχίσουμε από εδώ τον Ιαπωνέζο. Δεν μπορώ άλλο να το ακούω. Έλα, ώρα, πάμε, γκρινιάζει, όχι άλλο γκρινιά. Όλο, όχι όλο άλλο γκρινιάζει. Όλο είναι αρνητικό. Πάμε δηλαδή. Συνεχιτές, παρακαλώ. Νομίζω πολύ, ότι είναι ο top of the top, ο best player. Έλα. Πάμε σε εσάς, κύριο Μπράιν. Πείτε μας, πώς νιώθετε που η ομάδα σας έπιασε τις δύο πρώτες θέσεις. Κάθε φορά θα πιάνουμε τις δύο πρώτες θέσεις. Το έχετε δει άλλωστε. Θα πιάνετε γενικά τα δύο. Δεν ξέρω ποια δύο θα είναι αυτά όμως. Βασικά θα τα παίρνετε τα τρία. Οπότε μη μιλάς. Γιούγκι. Σου βγάλω άλλο στον Εξόντια, σε εκτέλεσε. Γεια σας. Πίστευε πολύ στην καρδιά των καρτών, αλλά η καρδιά των καρτών δεν πίστευε σε αυτόν. Κατάλαβες. Έτσι. Και πάμε τώρα στον μεγάλο νικητή, Μουσταφαζίμ. Κύριε Μουσταφαζίμ, πείτε μας πώς νιώθετε που πήρατε την πρώτη θέση. Πιστεύετε θα είναι τελευταία φορά? Κοίταξε να δεις. Τελευταία φορά δεν θα είναι σίγουρα. Μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολη πίστα. Αυτό έχω να το ομολογήσω. Ακόμα και για μένα που είμαι οδηγάρα. Ε? Είμαι οδηγάρα. Παίρνει Ferrari. Αυτή όχι που Ferrari, έχει στο σπίτι. Στο σπίτι. Έχει στο σπίτι μια Ferrari. Γι' αυτό ήθελε να πάει Ferrari. Και πάει κομμάτια στο Πακιστάν εκεί. Ούτε λακκούβες, υπολογίζεται τίποτα. Τέλος πάντων. Πιστεύω ότι έκανα μια καλή επαφή. Παρ' όλα αυτά μου φωνάζαν τώρα ότι έπρεπε να αφήσω, λέει, τον O'Brien. Να περάσει πρώτος. Αλλά είχα κλείσει εγώ συμβόλαιο, διπλό μισθό. Γι' αυτό μπήκα πρώτος. Γι' αυτό μπήκα πρώτος. Τώρα, όσο αφορά για κάτι οι Ιαπωνεζούλιδες εδώ πέρα. Πώς? Οι Ιαπωνεζούλιδες. Πώς τους λένε, δεν ξέρω και εγώ. Κινέζους τους λέω εγώ τέλος πάντων. Κινέζους, Κινέζους. Λέγανε στον προηγούμενο αγώνα από κάτω μου. Από κάτω. Ούτε από κάτω μου δεν είσαι. Ούτε κάτι σε βλέπω. Κάνω έτσι. Δεν σε βλέπω καθόλου. Τίποτα. Πού είσαι εδώ στην κατάταξη? Δεν μπορώ να σε δω. Πέμπτος. Αυτό πήρες. Αυτό. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε τις οικογενειακές ιστορίες. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Παίκτουρες, φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου. Θα δείξουμε λίγο εδώ την κατάταξη, τα standings. Ο Μπράιν βρίσκεται πρώτος με 45 βαθμούς και δεύτερος ο Μουσταφαζί με 40 να απειλεί. Ωραίος, απειλεί ωραίος. Ο τρελός. Respect. Και τρίτος είναι εδώ ο Γιούγκι για ετώνα με 28 πόντους. Παρακαλώ κι αυτός. Για ετώνα. Για ετώνα. Και ο Χάμιλτον με 27. Αυτή είναι η τετράδα. Οι υπόλοιποι δεν απειλούν ιδιαίτερα, κύριε Βόλκοβ. Εντάξει, ρε φίλε, τι να πω. Τα αθλητικά μιλάνε από μόνα του. Αν και ο κύριος Βόλκοβ βλέπει εδώ το παιχνίδι του, έχει δώσει A το rating. A. Ενώ οι άλλοι δύο έχουν B και C. Και να πω ότι παίζει και ο ξάδερφός μου, ο Ντανίλο Κβιάτ. Ναι. Έτσι, για καμιά φορά συνεργαζόμαστε. Okay. Αυτό είχα να πω. Να δείξουμε και την κατάταξη των κατασκευαστών. Που η Red Bull έχει πάρει φωτιά, 85 πόντους. Η Mercedes είναι στους 39, πέρασε τη Ferrari, η οποία έχει 36. Μετά οι άλλες από κάτω δεν υπάρχουν, όπως την κανονική δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Α, έτσι είναι. Αυτές οι τρεις είναι τρένο, η Mercedes πάει τρένο. Οι άλλες δύο ακολουθούν τώρα τα τελευταία χρόνια, αλλά οι άλλες από κάτω είναι το χάος. Να πω ότι είχαμε ένα προβληματάκι, αλλάξαμε τα settings και είχαμε βάλει στην ουσία πιο πολύ δυσκολία, γιατί και πάλι τώρα ήταν
το πιο εύκολο. Σχετικά εύκολο. Φάνηκε κιόλας, όπως και στο προηγούμενο αγώνα. Δεν τα παίρνει αυτόματα το παιχνίδι. Θέλει να παίξει έναν αγώνα και μετά. Δεν τώρα εμείς δεν μπορούμε εμείς. Να το κάνουμε αυτό, γιατί υπάρχουν πόντι. Παρ' όλα αυτά έγινε, τώρα που τελειώσαμε τον αγώνα, και έγινε πάλι ένα λάθος. Υπάρχει πάλι η Βραζιλία. Και το είχαμε αλλάξει και το πήρε αυτόματα. Οπότε τώρα δεν μπορούμε να παίξουμε πάλι τη Βραζιλία σε βίντεο. Λέμε να μπούμε μέσα να κάνουμε retire. Οπότε τα μπότια θα πάρουν πόντους. Εμείς δεν θα πάρουμε τίποτα. Και αυτομάτως μετά θα συνεχίσουμε η Μπαχρέιν ή ό,τι άλλο βάλουμε. Αν το βάλουμε τώρα θα αλλάχθει. Ναι, για να μην δούμε πάλι την ίδια πίστα. Να δούμε κάτι άλλο. Δεν πειράζει για τους πόντους, εντάξει. Εντάξει. Υπομονή πιστεύω θα δυσκολεύσει το παιχνίδι, οπότε θα είναι πιο δύσκολο και για εμάς προφανώς. Και εκεί πέρα θα παιχτεί ξύλο στην κατάταξη. Ακούς, Μουστάφα Ζήν. Ακούει, Μουστάφα. Υπάρχει ένας λόγος για να αγωνιστώ. Αυτό. Γιατί τώρα δεν υπάρχει λόγος. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι δεύτερος αγώνας. Είναι ο δεύτερος αγώνας. Καταρχήν, στο standing είσαι από κάτω μου, ε! Ας είναι... Μη... Αυτά, κυρίες και κύριοι, θα τα αφήσουμε για το επόμενο επεισόδιο. Σας παρακαλώ πολύ στις δηλώσεις, όπως κάνατε πριν. Έτσι, μπράβο, εντάξει, λίγο ήρεμα τα σκυλιά εδώ. Αν τους άρεσε το βίντεο, να κάνουν ένα like. Όχι για μας, για το Volkov. Που ο Volkov προσφέρει θέαμα με καρφιά, με όπλα. Λάδια, ό,τι μπορεί. Σήμερα ήταν λίγο πιο ήρεμος, μπορώ να πω. Δεν φώναξε ένα. Μόνο στην αρχή κάτι έκανε συνέντευξη. Τύπου... Ναι, γιατί μου βάλανε χέρι. Ναι. Να είμαι λίγο πιο ήρεμος. Και προσπάθησα, αλλά δεν μου βγήκε. Μόνο έκτος βγήκα, οπότε. Ο Μουστάφα Ζή με βάλει χέρι κάπου πριν, είδα. Πού έβαλε χέρι. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Θα βάλει, 10 η ώρα θα βάλει. Την κερκίδα. έχουμε και εδώ, κυρίες και κύριοι, 10 η ώρα ραντεβού. 10 η ώρα είναι πάντα. Παντού. Είναι global time. Παιχτούρες, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι μα όλοι καλά. Γεια χαρά! Γεια χαρά! Γεια χαρά! Γεια χαρά! Γεια χαρά!